έχουμε στείλει, μάλλον έχει στείλει το Συμβούλιο της Ομάδος έτοιμα στο ΔΟΠΑΒΣ και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Χατζη Χρυστοφή, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα και με τις υπογείες για να βάψουμε, αλλά και με τα καθίσματα. Θα γίνει αλλαγή 150 καθισμάτων, στο, τα οποία έχουν έρθει, όπως θα γίνει και αλλαγή για τους πάγκους των ομάδων. Παρόλο που η ομάδα του Αντιμάχου φέτος δεν έχει ομάδα, δεν κατεβαίνει στο πρωτάθλημα στο αντρικό, αλλά είναι το εφηβικό και είναι πάνω από 70 παιδιά, τα οποία έρχονται και αθλούνται εδώ. Και πρέπει να δημιουργήσουμε τις καταλληλότερες συνθήκες. Γιατί λόγω της πανδημίας και όλων αυτών περνάνε αρκετές ώρες στο γήπεδο και θα πρέπει αυτό να το εκμεταλλευτούμε και να αισθάνονται όσο δυνατόν πιο ασφαλή και με τις προϋποθέσεις COVID της υγιεινής και όλα αυτά. Άρα βλέπουμε ριζική αλλαγή εδώ στο Αντίμαχο. Και θα ακολουθήσουν και άλλα, πολύ περισσότερα. Σας είπα ότι ο σκοπός μας είναι να ενοποιήσουμε τα αποδυτήρια, να πέσουν τα παλιά να γίνουν καινούργια και να ενωθούν έτσι ώστε να γίνουν μεγάλα και να μπορούν να φιλοξενήσουν και τις δύο ομάδες που θα παίζουν, και τους δύο αντιπάλους. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορούν να φιλοξενήσουν μόνο μία ομάδα. Και με τις προϋποθέσεις και με τα πρωτόκολλα της υγιεινής, δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν πρωταθλήματα, αγώνες πρωταθλήματος εδώ, όπως και σε πολλά άλλα γήπεδα πλέον του νησιού, το οποίο προσπαθούμε να τα εξασφαλίσουμε έτσι ώστε να πάρουν τις αδειοδοτήσεις που χρειάζονται. Για πόσο καιρό μιλάμε, θα ολοκληρωθούν εδώ η συντήρηση του σταδίου? Κοιτάξτε, αυτό προσπαθούμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Αλλά σας είπα, επειδή φέτος δεν κατεβαίνει ούτως ή άλλως η ομάδα στο αντρικό, έχουμε περιθώρια. Οπότε δεν βιαζόμαστε. Είναι σιγά-σιγά. Πιστεύω μέχρι τον Νοέμβρη να είναι όλα έτοιμα. Ακαδημίες δεν υπάρχουν εδώ? Ακαδημίες υπάρχουν. Ακαδημίες υπάρχουν. Υπάρχουν και τα παιδιά και μάλιστα ξεκινάνε τη Δευτέρα οι εγγραφές από ηλικία 4 ετών και πάνω. Και έχουμε αρκετά παιδιά. Πέρυσι είχαμε γύρω στα 70-80 παιδιά. Και μακάρι φέτος να έχουμε περισσότερα. Εδώ πάλι με τη βοήθεια του κύριου Χατζη Χρυστοφή. Είναι διάφορα γήπεδα στιγκό τα οποία έχουν τάπητα, όπως αυτού του είδους που είναι εδώ στην Αντιμάχια. Αυτό λοιπόν έχουμε συνοηθεί με τον κύριο Χατζη Χρυστοφή να έρχονται κάποια συνεργεία, τα οποία νομίζω, είμαι σίγουρος, ότι έρχονται από Αθήνα. Και έχουμε βάλει στο πρόγραμμα έτσι ώστε να έρθουν και να κάνουν ανακατασκευή και συντήρηση σε όλους τους τάπητες, σε όλα τα ποδοσφαιρικά γήπεδα που έχουν παρόμοιο τάπητα. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά κατά τη γνώμη μου φέτος και νομίζω ότι ο Δήμος είναι αξιέπαινος για όλα αυτά και όχι μόνο παρεμβάσεις στο ΓΥΠ όπως βλέπετε αλλά και στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία της Καρδάμνας το οποίο το έχουμε φτιάξει ξανά, το σπρίσαμε, το βάψαμε. Κατά τη γνώμη μου γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Σε αυτό συντελούν πολλά πράγματα και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος και των τριών κοινοτήτων εδώ. Οι συνθήκες δουλειάς για μένα προσωπικά αλλά και από τους συναδέλφους μου από ό,τι ξέρω ας πούμε είναι τέλειες παιδιά. Δηλαδή ειλικρινά οι συνθήκες είναι τέλειες και εμείς κάνουμε βέβαια ό,τι μπορούμε. Παρόλο που δεν είμαστε επαγγελματίες αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμαρχο και στον Πρόεδρο της κοινότητάς μου, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει το θέμα του κορονοϊού. Φέτος δεν δουλέψαμε, δυστυχώς τα ξενοδοχεία, όλα τα παιδιά που είμαστε εδώ δεν ανοίξαν τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία που θα δουλεύαμε και θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμαρχο και στον Πρόεδρο της κοινότητάς μου. Ευχαριστώ πολύ. Και πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς από την πλευρά μας για το καλύτερο του τόπου μας εδώ. Καλημέρα σας. Λέγομαι Μάμες Βασίλειος. Ήθελα να πω και εγώ ορισμένα πράγματα, αλλά από ό,τι άκουσα, μας κάλυψε ο συνάδελφος, τα είπε όπως έχουν τα πράγματα, ότι έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες σε γενικές γραμμές και από εμάς, και από τον Πρόεδρο και από τον Δήμαρχο. Έχουμε βρεθεί στην Κέφαλο, έχουμε βρεθεί στην Καρδάμενα, στο Μαστιχάρι, στην Αντιμάχια. Και συνεχίζουμε τις προσπάθειες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φορείς γιατί λόγω κορονοϊού έχουμε ακόμα δουλειά για ένα τετράμινο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι τα είπε όλα ο συνάδελφος. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για ένα καλύτερο αύριο για το Δήμο, για τα χωριά μας και όλους εμάς. Ευχαριστώ πολύ.